Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εμβάσματα από τράπεζες του εξωτερικού φέρνουν πολλοί από τους οφειλέτες που αναβάλουν τον πληστηριασμό των ακινήτων τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Αποκαλύπτουν στο insider.gr τραπεζικές πηγές. Η απόδειξη ότι πρόκειται για στρατηγικούς κακοπληρωτές και όχι για οφειλέτες με αδυναμία πληρωμής, πολλοί από αυτούς μάλιστα θεωρούνται εξαφανισμένοι για τις τράπεζες, καθώς έχει χρόνια να κινηθεί το δάνειό τους, είναι ότι περιμένουν κυριολεκτικά στο παραπέντε για να προσέλθουν στη τράπεζα για ρύθμιση, καθώς και το ότι καταθέτουν μεγάλα ποσά σε μετρητά, τα οποία πολλές φορές ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Σήμερα Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί 332 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ακόμη περισσότεροι από τους 260 της προηγούμενης εβδομάδας, γεγονός που υποδηλώνει επίσπευση της διαδικασίας υπό και τις ασφικτικές πιέσεις των θεσμών να δουν αποτελέσματα εδώ και τώρα. Την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΦΚΑ μπορούν να διεκδικήσουν μισθωτοί, ελευθεροί επαγγελματίες και αγρότες με μια απλή αίτησή τους στην περιφέρεια. Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, όσες εισφορές πληρώθηκαν εκ παραδρομής για κλάδους ή για χρόνους για τους οποίους δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, μπορούν να επιστραφούν στους δικαιούχους τους ή να συμψηφιστούν με οφειλές ή επόμενες εισφορές τους. Ελληνικό χρώμα έχει και φέτος η λίστα του περιοδικού Forbes με τους πλουσιότερους του πλανήτη. Οι Έλληνες κρίσιοι που συγκαταλέγονται στη χρυσή λίστα είναι τέσσερις με περιουσίες πολλών δισεκατομμυρίων. Ο 71 ετών τραπεζίτης και εφοπλιστής Σπύρος Λάτσης με περιουσία 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εμφανίζεται ως ο πλουσιότερος των υπόλοιπων Ελλήνων της λίστας. Ο Σπύρος Λάτσης κρατάει τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και διαμένει μόνιμα στη Γενέβη. Ακολουθεί ο Φίλιππος Νιάρχος με περιουσία που αγγίζει τα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Λέγεται μάλιστα πως κατέχει την πιο ακριβή συλλογή έργων τέχνης στον κόσμο. Τρίτο στη λίστα ο μυστηριώδης Αριστοτέλης Μιστακίδης, ο ομογενής δισεκατομμυριούχος του οποίου η περιουσία φτάνει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και δραστηριοποιείται στο τομέα των βιομηχανικών μετάλλων. Και τέλος ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, ο πατριάρχης της οικογένειας Βαρδινογιάννη, με περιουσία που σύμφωνα με το Forbes αγγίζει τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμό να εκμένει 775,71 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,51%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.